Εδώ είμαστε με τη συγγραφέα του Πριγκιπότου. Δεν είναι πριγκιπάτο ή ήταν να είναι πριγκιπάτο, αλλά προέκυψε από ένα λάθος ενός καλλιτέχνη. Σωστά. Έτσι, Πριγκιπότο, πειράζει που αποκαλύπτουμε στοιχεία. Όχι, από την πρώτη σελίδα φαίνεται. Της ιστορίας. Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι η κυρία Πινελόπη Κουρτζή και έχει γράψει αυτό το βιβλίο που σκίζει ήδη και έχει συγκλονιστική ιστορία. Ευχαριστώ αλλά πολύ. Εγώ πάντα λέω, η δική μου προσέγγιση είναι αυτή, ότι τα βιβλία που έχω λατρέψει δεν θυμάμαι καν τι ιστορίες μου έλεγαν. Θυμάμαι όμως τη γραφή. Θυμάμαι τη γραφή, δηλαδή αυτό λέω για μένα, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μου ακούγεται λίγο σαν χλαμαρένα, λες, μα τι ωραία ιστορία, πώς αγαπήθηκαν αυτοί, πώς μισήθηκαν, πώς χάθηκαν και ξανασυναντήθηκαν και τέτοιο. Το βιβλίο είναι λογοτεχνία. Συμφωνώ. Period, που λένε και στο χωριό μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Έφτασα μόλις με ωραίο καιρό. Έχουμε τριήμερο, τετραήμερο είναι, αλλά τρεις μέρες θα κάνει παρουσιάσεις. Θεσσαλικό. Πέντε. Πώς το πάμε. Παρασκευή, Δευτέρα. Παρασκευή έτσι. Μέχρι και Τρίτη. Τρίτη πού είμαστε. Ναι, Τρίτη είμαστε Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εγώ λέω για το Θεσσαλικό πρόγραμμα. Θεσσαλικό, εντάξει. Γι' αυτό λέω ναι, τριήμερο. Όχι, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Σήμερα τη συναντούμε από κοντά. Μην μείνετε μόνο στο τι θα πούμε τηλεοπτικά. Τη συναντούμε από κοντά στις 7, θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε μια μεγαλύτερη συνέντευξη από αυτή που θα κάνουμε τώρα στο Public του Βόλου. Σωστά. Την Κυριακή είναι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σοφάδων. Στις 6 το απόγευμα και την Δευτέρα από τις 6 μέχρι τις 9 θα είναι στο βιβλιοπωλείο Άνεμος και θα τη συναντήσετε, θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου, αν έχετε και τα παλιά της βιβλία, να τα έχετε μαζί για να έχουν και αυτά την υπογραφή. Τι γράφετε συνήθως, με αγάπη, με εκτίμηση. Εξαρτάται το βιβλίο σας συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι πως υπογράφω «Καλώς ήρθατε στο Πριγκιπότο», το δωμάτιό σας είναι το. Καλή διαμονή. Όλο αυτό το μακρινάρι. Αμέ. Και αν είναι μεγάλη ουρά, τι γίνεται. Περιμένουν υπομονετικά. Όσο χρειάζεται. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Αυτό είναι το πρόγραμμα το Θεσσαλικό και την Τρίτη είπαμε Θεσσαλονίκη. Την Κατερίνη αύριο. Έχουμε πει Γιανέλα. Εντάξει. Okay. Είναι όμορφο όμως. Ωραία, και αυτό. Πολύ, έτσι. Πολύ, πολύ. Εγώ το βλέπω όσο μοναχικό πήρα είναι την το γράψιμο. Όσο μοναχικό είναι το γράψιμο, τόσο εξωστρεφές είναι μετά το να το επικοινωνήσεις το παιδί σου. Έτσι ακριβώς. Είναι περίεργο. Είναι το πιο περίεργο κομμάτι, τουλάχιστον να μιλήσω προσωπικά, για μένα είναι το πιο περίεργο κομμάτι. Όταν το εκθέτεις, είναι αυτό που γεννάς και ξαφνικά σου έρχονται όλοι στο μευτήριο από πάνω και κοιτάνε το μωρό. Στην αρχή ήταν πιο αμήχανο από τώρα. Ναι. Γιατί τώρα έχουν προηγηθεί παρουσιάσεις κι άλλες, έτσι. Ναι, πάντα. Η πρώτη φορά είναι πάντα. Είναι αυτό που σας λέω, το προσωμιάζω ως μητέρα με αυτό το συνέστημα. Που είναι όλο. Έχετε κι εσείς ένα γιο. Έχω ένα γιο, ναι. Είμαι πιο χαζομαμά, δεν θα μπορούσα, 4 ετών. Άρα τι, έρχεται μαζί. Όχι, αυτή τη φορά όχι. Όχι, okay. Είναι σπίτι γιατί είναι κουραστικό αυτό, έτσι, πώς θα γίνει με τους ρυθμούς που θα γίνει. Δεν γίνεται, όχι, όχι. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Είναι με τον μπαμπά του. Όχι, ο μπαμπάς είναι μαζί. Είναι εδώ απ' έξω να τον χαιρετήσουμε. Δεν ξέρω που ακριβώς είναι, κάπου μας δουλεύει απ' έξω, ναι. Okay. Ωραίο όμως που έρχεται μαζί. Ναι, το ήθελα πολύ. Είναι μια ευκαιρία για μας να βρεθούμε και σας λέω, είναι σαν road trip. Εγώ το απολαμβάνω έτσι. Άμα δείτε το αυτοκίνητό μας, είναι γεμάτο με κρακεράκια, έχει την κιθάρα μου, τον υπολογιστή μου, τα βιβλία και αθλητικά. Ωραίοτατα. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Πόσο πίσω ταξιδεύουμε, πού πολύ. Ταξιδεύουμε. Πολύ. Καταρχάς είμαι παρελθοντολάγνος, είναι δεδομένο, το λέω, τη βούλα εδώ δεν ξέρω πρέπει να τη βάλουμε. Καλά, μα φαίνεται όμως και από. Ναι. Αυτό που έχετε επιλέξει ως εξώφυλλο. Έτσι. Ναι, που είναι η αλήθεια. Έτσι, είναι να το φανταστούμε το να ξενοδοχείο. Να το φανταστείτε ακριβώς έτσι. Mm. Ακριβώς έτσι. Ναι. Είναι λίγο Downton Abbey. Είναι λίγο Rosamund Pilcher. Είναι έτσι. Απλά στο εξώφυλλο τα χρώματα παραμένουν ζωντανά. Στο βιβλίο εναλλάσσονται. Θα έχουν όλη την γκάμα. Φάνε σε βαρθύ μαύρο, σε κόκκινο του αίματος. Ξαναγυρνάει στο ροζ μετά των λουλουδιών. Γίνονται πολλά. Γίνονται πολλά σε αυτό το ξενοδοχείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας το εξώφυλλο, θα ήθελα ο αναγνώστης να ξέρει ότι τα δωμάτια στα οποία μπορεί να μείνει είναι μπροστά και πίσω. Στο πλάι δεν έχει δωμάτια, είναι σημαντικό για την μπλοκή. Μάλιστα. Να μην μας συστήσετε τους ήρωες του βιβλίου. Ήρωες του βιβλίου. Ή θα μας συστήσετε στις παρουσιάσεις. Ήρωες του βιβλίου είναι καταρχάς το Πριγκιπότο το ίδιο. Το ξενοδοχείο είναι αυτό που στην ουσία έχει όλο το συναισθηματικό φορτίο όλων των πρωταγωνιστών.
Βασικοί πρωταγωνιστές, βασικές ηρωίδες είναι η Κλιμεντίνη και η Αμάντα. Η Κλιμεντίνη είναι διοκτήτρια και η Αμάντα είναι η πιο στενή της φίλη. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι δεύτερα αγωνιστές είναι απλά άνθρωποι σφοδρά ερωτευμένοι, ο καθένας με το δικό του πράγμα ή πρόσωπο. Κοιτάξτε όμως, έχει μέσα Βασιλής. Έχει Βασιλής. Έχει από την Κοκό Σανέλ μέχρι τον Βιτών, okay. Έτσι που νομίζω οι γυναίκες τον λατρεύεται ή εν πάση περιπτώσει τον έχει. Έχετε ζηλέψει κάποια στιγμή ένα από τα προϊόντα του. Έχει παρέλαση. Έχει παρέλαση, ισχύει. Έτσι. Γιατί ήταν τέτοια η εποχή και ένας από τους λόγους που εμένα με συνάρπασε όλη αυτή η έρευνα ήταν ακριβώς γιατί πρόσωπα μύθους τα έβλεπα και διάβαζα περιστατικά τόσο ενδιαφέροντα που αποφάσισα να γράψω αυτά. Πράγματι, η Κλιμεντίνη προκειμένου να δημιουργήσει το πιο πολυτελές υποτίθεται ξενοδοχείο στην Κηφισιά, στην Belle Époque, ταξιδεύει σε πολλά γνωστά ξενοδοχεία και έχει όντως την ευκαιρία να συναντήσει τέτοιες διάσημες προσωπικότητες στην αρχή τους. Mm-hmm. Τόσο ο Βιτών, ο Τζορτζ Βιτών, γιατί το γιο του συναντά, και η Κοκό Σανέλ είναι ακόμα πολύ, πολύ νέοι, να το πω έτσι. Και φυσικά συναντάει το Σορόγια, το διάσημο ζωγράφο, ο οποίος υποτίθεται και είναι υπεύθυνος για το λάθος. Γιατί με το ονομασία ακριβώς, από πριγκιπάτο. Ακριβώς, που το πριγκιπάτο έγινε πριγκιπότο. Και συναντά πολλούς ακόμα. Είναι συναρπαστική η ιστορία, παρότι είπαμε δεν τις πιστεύω τις ιστορίες. Ναι. Μένω στη γραφή. Ευχαριστώ. Όσοι όμως αναζητούν συναρπαστικές ιστορίες θα την βρουν εδώ. Είναι πραγματικά υπέροχο. Ευχαριστώ. Το ταξίδι. Λοιπόν, θυμίζω, συναντιόμαστε με την Πινελόπη Κουρτζή και το Πριγκιπότο τη σήμερα το απόγευμα στις 7 στο Public του Βόλου. Και δεν θα κάνουμε μόνο εμείς μια τετατέτ συνέντευξη, εννοείται ότι θέλουμε και εσάς. Έχουμε την Κυριακή αύριο Κατερίνη, γιατί μας βλέπετε και σε εκείνες τις περιοχές. Πού είμαστε, θυμόμαστε, στην Κατερίνη. Αύριο είμαστε στην Κατερίνη, στα Public. Στα Public, λοιπόν. Ναι, ναι. Πάμε κατόπιν Σοφάδες, Καρδίτσα. Την έχει καλέσει η Λέσχη Ανάγνωσης των Σοφάδων την κυρία Κουρτζή. Στις 6 λοιπόν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Σοφάδων και την Δευτέρα, αυτά είπαμε την Κυριακή, έτσι. Ναι. Δεν είπα αύριο Κατερίνη, είπα Κυριακή απόγευμα στις 6 και την Δευτέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο βιβλιοπωλείο Άνεμος και μετά Θεσσαλονίκη. Και μετά Θεσσαλονίκη. Καλή ανταμόση στις 7 λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Στο Public.